έγιναν οι προσλήψεις. Κάποιοι ήθελαν κιόλας να μου εξηγήσουν τη διαδικασία. Ήθελα να μου πεις αν έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, δεν σταμάτησαν οι αντιδράσεις για αυτές τις προσλήψεις. Το νεότερο είναι ότι έχουμε την παρέμβαση αυτών των 5 κοινοτήτων. Με επιστολή τους λοιπόν οι 5 κοινοτάρχες των κοινοτήτων Παναγιάς, Καναβιού, Ασπρογιάς, Κρήτου Μαρότου και Αγίου Δημητριανού καλούν το Τμήμα Δασών και το Αρμόδιο Υπουργείο να δώσουν εξηγήσεις για τις προσλήψεις που έγιναν των δασοπυροσβεστών. Mm-hmm. Είχαμε σημειώσει και εμείς ότι από τους 18 έκτακτους δασοπυροσβέστες που είχαν προσληφθεί για τον δασικό σταθμό της Παναγιάς, οι 14 από αυτούς διέμεναν σε κοινότητες πολύ μακριά από το σημείο που είναι ο σταθμός, ενώ δεν προσλήφθηκαν άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν στις γειτονικές κοινότητες. Είναι ο υπολογισμός των μονάδων για την πρόσληψη, ναι. με βάση τον τόπο διαμονής, όπου μετρούσε το ίδιο αν κάποιος ουσιαστικά έμενε στην Αργάκα ή αν έμενε στην Ασπρογιά, που είναι δίπλα από την Παναγιά. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Το Τμήμα Δασών, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, είχε υποστηρίξει ότι όλοι όσοι προσλήφθηκαν τότε είχαν περισσότερα μόρια με βάση τους κανονισμούς για τις προσλήψεις, που σε αυτό ήταν η κατοχή άδειας οδηγού φορτηγού, ήταν ο τόπος διαμονής, αλλά και τα τεστ τα οποία έγιναν για τον για το τρέξιμο, αγώνα αντοχής κλπ. Mm-hmm. που επίσης βαθμολογούνταν. Από τις βαθμολογίες, όλες οι προσλήψεις, όλοι όσοι προσλήφθηκαν μάλλον, υποστήριξε ο κύριος Αλεξάνδρου, είχαν υψηλότερη βαθμολογία πριν την προφορική εξέταση. Δεν διαμορφώθηκε δηλαδή η τελική βαθμολογία από την προφορική εξέταση, όπου μπορεί να επισέλθουν και άλλοι παράγοντες, αλλά μόνον από τα μόρια τα οποία πήραν όσοι προσλήφθηκαν από τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Να σου πω, είναι ένας κύκλος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι σε όλα αυτά που γίνονται για να προσληφθεί κάποιος, το πώς περνάει, αυτή η προφορική εξέταση που όλοι λένε καλά που ξέρω εγώ, αν τα πήγε καλά ο άλλος, προφορική ήτανε και που ξέρω αν μίλησε καλά ή αν δεν μίλησε καλά, αν τα είπε. Και όλα αυτά, σε περίπτωση που δεν υπάρχει και γραπτή εξέταση, είμαστε όλοι λίγο πολύ γνωστοί ο ένας με τον άλλον. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει διαφάνεια. Είναι κρίμα γιατί και σωστά κάποιες διαδικασίες να γίνονται. Ξέρεις, πέφτει στο κενό, πάντα αμφισβητούνται. Γιατί αφήσαμε τα περιθώρια της αμφισβήτησης κάνοντας όλα τα άλλα. Δηλαδή, και άξιους ανθρώπους τώρα να έχει, μπορεί να πέσει, να αλλάξει, να τροποποιηθεί και να αλλάξουν όλα, επειδή αφήσαμε γενικότερα να αμφισβητούνται οι διαδικασίες μας. Κρίμα, πραγματικά. Κατάντια. Είναι καχύποπτοι οι άνθρωποι. Μάλλον το δίκαιο τους είναι καχύποπτοι. Δικαιολογημένα είναι καχύποπτοι. Από εκεί και πέρα σημειώνω ότι δεν υπήρξε διαμόρφωση της βαθμολογίας από την προφορική εξέταση και αναγνωρίζουν όλοι ότι αυτό το ζήτημα με τις μονάδες για τον τόπο διαμονής πρέπει να διαφοροποιηθεί. Γιατί με τον τρόπο που ισχύει σήμερα δεν ευνοούνται, για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν στην κοινότητα και έχουν την ίδια βαθμολογία, για παράδειγμα. Θα έπρεπε οι άνθρωποι που διαμένουν στις κοινότητες που γειτνιάζουν με τους δασικούς σταθμούς να έχουν προτεραιότητα για ευνόητους λόγους και γιατί γνωρίζουν την περιοχή και μπορούν να ανταποκριθούν πολύ πιο γρήγορα από κάποιον όταν είναι δηλαδή εκτός υπηρεσίας, από κάποιον ο οποίος μπορεί να διαμένει 40 και 50 χιλιόμετρα. Αυτό σίγουρα δίνει περισσότερο προβάδισμα, από την άλλη και η ικανότητα. Αλλά και από την άλλη, το να μπορεί να αντιδράσει. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να μένει κοντά, έτσι, εκεί που πρέπει, αλλά να μην είχε τις ικανότητες, Κώστα μου. Ναι. Επίσης, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, να μην είναι, για παράδειγμα, υπέρβαρος, να μπορεί να αντέξει να τρέξει. Αυτό σου λέω, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Να ανέβει στο λόφο για να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά. Όμως, αυτό το οποίο υποστηρίζουν κάποιοι είναι ότι δεν υπάρχουν τρόποι για να αποδειχθεί κάποιος αν, για παράδειγμα, κάποιος ενώ διαμένει στην Πάφο έχει δηλώσει ότι μένει σε μια κοινότητα που είναι κοντά στο δασικό σταθμό. Δεν υπάρχει τρόπο. Παρουσιάζοντας, για παράδειγμα, ένα αποδεικτικό της πληρωμής λογαριασμού, που μπορεί όμως να είναι
Της γιαγιάς του, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβα, αντιλαμβάνω. Είναι όπως τα παιδιά που αλλάζουν το σχολείο και δηλώνουν οι γονείς το σπίτι της γιαγιάς που είναι πιο κοντά στο σχολείο. Αυτός είναι ο λόγος που οι 5 κοινοτάρχες των κοινοτήτων που προανέφερα ζητούν εξηγήσεις από το τμήμα δασών. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα πολύ άσχημα, αυτά που έχουν να κάνουν με τους οδηγούς.